Να έρθουμε τώρα στα στοιχεία που έχει πλέον στα χέρια της η δικαιοσύνη για βιομηχανία παραπληροφόρησης από οργανωμένες ομάδες αρνητών μέσω ιστοσελίδων αλλά και λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα. Σε μία ιστοσελίδα, μάλιστα, οι διαχειριστές προτρέπουν τους πολίτες να υπογράφουν έγγραφα τα οποία δήθεν τους εξασφαλίζουν ασυλία απέναντι στους νόμους αλλά και τα μέτρα για την πανδημία. Στα χέρια του εισαγγελέα το πόρισμα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Μέχρι στιγμής υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία για 4 ιστοσελίδες και 6 προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 4 στο Facebook και 2 στο Twitter. Ενώ η έρευνα είναι ανοιχτή και για άλλες περιπτώσεις και καταγγελίες. Όποιος κάνει το εμβόλιο είναι τελειωμένος. Η έρευνα της δικαιοσύνης αναζητά πόσα χρήματα έχουν ληφθεί από ανυποψία στους πολίτες, αν υπάρχει διασπορά ψευδών ειδήσεων και αν μέσω των ιστοσελίδων και των προφίλ γίνεται παρότρινση σε εγκληματικές πράξεις. Δεν χρησιμοποιούν την άσκηση του ιατρικού απορρίτου για να αποτρέψουν την πανδημία. Αντιθέτως, παραλείπουν να τη χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διασπείρουν την πανδημία και να σκοτώσουν. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών υποβλήθηκαν 2 δικογραφίες με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Η μία γίνεται αποκλειστικά για την ιστοσελίδα, η οποία καλεί τους πολίτες να υπογράψουν έγγραφα δίχως νομική βάση, τα οποία τους υπόσχονται πως τους εξασφαλίζουν ασυλία αν κάνουν αξιόπινες πράξεις και δεν υπακούν στους νόμους και τα μέτρα. Και όλα αυτά φυσικά έναντι αμοιβής, όπως γράφουν οι ίδιοι στο site τους. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή στην αστυνομία για έρευνα σε σπίτια ή επαγγελματικούς χώρους προσώπων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, προκειμένου να εντοπιστούν και να κατασχεθούν έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή χρηματικών ποσών από αφελείς πολίτες. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους διαχειριστές της εν λόγω σελίδας θα γίνουν ακόμη πιο βαριές αν βρεθούν και άνθρωποι που θα καταθέσουν πως έδωσαν χρήματα προκειμένου να προχωρήσουν οι νομικές ενέργειες που στην πραγματικότητα βρίσκονται στον αέρα. Ανακάλεσέ τους. Ανακάλεσέ τους με μία δήλωση και τους σταματάς αμέσως. Τα δήθεν νομικά όπλα που πουλάνε μέσω διαδικτύου, πολύ φοβάμαι ότι είναι νεροπίστολα. Η δημόσια υγεία θα διασφαλιστεί, είναι το μήνυμα της πολιτείας. Στόχος της έρευνας που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας είναι η δημόσια ασφάλεια, η δημόσια υγεία και κυρίως η προστασία των πολιτών από την απάτη και το ψέμα. Η Ελλάδα είναι μια ελεύθερη και δημοκρατική χώρα που όλοι οι πολίτες έχουν πλήρες δικαίωμα να έχουν τις απόψεις και να τις εκφράζουν ελεύθερα, αλλά δεν είναι δικαίωμα η παραβίαση της νομοθεσίας και ο κίνδυνος για την υγεία, την ασφάλεια των πολιτών. Το Κιλκής αποτελεί μία από τις περιφερειακές ενότητες με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Όπως λένε άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί, η απόφασή τους καθορίζεται αφενός από τον φόβο για τις παρενέργειες του εμβολίου και αφετέρου από τις φωνές εκείνες οι οποίες τάσσονται κατά του εμβολιασμού. Στο ίντερνετ μπαίνεις και διαβάζεις. Δεν ξέρω, εγώ δεν, το δικό μου το προσωπικό δεν θέλω. Ακούνε τις ανοησίες, θα μας βάλουν τσιπάκι, θα μας βάλουν τον Αντίχριστο. Οι πιο ανόητοι λένε μας βάζουν τον Αντίχριστο μέσα και θα μας πεθάνουν.